την εκτίμησή τους ότι το σχέδιο νόμου που προωθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στην εξυγίανση των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ή ακόμη και στην κατάργησή τους θα πλήξει κέρι ακόμη περισσότερο τον αγροτικό κόσμο, το εισόδημα του οποίου συρρυκνώνεται, εκφράζουν γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές του νόμου Λάρισας. Ειδικότερα, ο αντιπρόσωπος της ΕΑΣ και πρόεδρος του ΤΕΦΠΗΝΙΟΥ, κ. Γιώργος Λαδόπουλος, υποστηρίζει πως περισσότερο από ποτέ η ύπαρξη του συνεταιριστικού κινήματος δεν είναι απαίτηση, αλλά συνείδηση και ταυτότητα για τους αγρότες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο θολό, αφού όπως είπε, δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε ό,τι αφορά στις συγχωνεύσεις των ενώσεων, αλλά και πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί μια ένωση που είναι ενεργή, όταν στο στάδιο εξυγίανσης βρίσκεται και η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, από όπου και χρηματοδοτείται. Σήμερα καλά κάνει και προτίθεται τις σφραγίδες και τις ταμπέλες να τις σβήσει, αλλά αυτούς που λέει ότι είναι ενεργοί, πώς θα τους στηρίξει, πώς θα τους βοηθήσει μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, όταν κατεξοχήν η Αγροτική Τράπεζα τους πετάει απ' έξω. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Με τι διαδικασίες θα γίνουν οι συγχωνεύσεις και με ποια χαρακτηριστικά, όταν έχουμε έναν μισοπεθαμένο και του δίνουμε να φορτωθεί και έναν πεθαμένο. Σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι μειωτικό και πλην και δεν μπορούμε να έχουμε θετικό προσδιορισμό. Το τρίτο και το σημαντικότερο. Το να αλλάζουμε τις ονομασίες από ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, όπως θέλει να τις πει ο Υπουργός, είναι άλλαξε ο Μανουλιός και έβαλε την κάπα του αλλιώς. Αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής κ. Νίκος Παπαδόπουλος επισημαίνει από την πλευρά του ότι όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται είναι για την διάλυση του συνεταιριστικού κινήματος σε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πάντων. Ό,τι βλέπουμε αυτές τις ιδιωτικοποίησεις παντού θα γίνει και στους συνεταιρισμούς. Δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα άλλο και αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι οι αγρότες να καταλάβουν ότι έρχεται το τέλος τους πάνω στο ζήτημα που λέγαμε συνεταιρισμοί, οι οποίοι βοηθούσαν πραγματικά στον αγρότη για να βγει από την κρίση. Νομίζω ότι όλα πάνε για ιδιωτικοποίηση. Το σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει το οριστικό κλείσιμο των ενώσεων που υφίστανται σήμερα ως φαντάσματα και τη συγχώνευση ελληματικών ενώσεων με άλλους ενεργούς συνεταιρισμούς για να μην οδηγηθούν σε αναγκαστική εκαθάριση.